Και ο πρώτος, ε. Παπούτσι, εισαγωγής. Έντεκα χιλιάρικα. Σκίζει. Πουκάμισο. Μπουφανάκι. Εισαγωγής. Εννέα καβεντούλια. Μοντελάκι ο δικός σου, έτσι. Τσιγάρο. Εισαγόμενο. Παφ. Και τάλιρο. Σκέτο Τέξας. Παντελόνι με τα άμπεσέ του. Τη σύγκινη τα μπελίτσα του. Εισαγωγής και αυτό. Τσάπα. Έξι δυακόσες. Ποιος είμαι. Εισαγόμενος είμαι. Για το επίδομα ανεργίας Αγοράζοντας εισαγόμενα την πληρώνουμε όλοι Γιατί έτσι ενισχύουμε την ανεργία και τον πληθωρισμό Γι' αυτό ο επιμένων ελληνικά Ο Νίκο Θεολόγου, μηχανικό αυτοκινήτων στην Αμερική, που βρίσκεται εκεί σαν μετανάστη, επιστρέφει στην Ελλάδα και δημιουργεί την εταιρεία του. Μεταξύ 1918 και 1920, σχεδιάζει και κατασκευάζει ένα ελαφρύ όχημα, που χρησιμοποιεί κινητήρα μοτοσυκλέτα. Στα μέσα τη δεκαετία του 1920, αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό, και μη αντέχοντα κλείνει. Υπάρχει ακόμα μια προπολεμική καταγραφή για ελληνική κατασκευή αυτοκινήτου του 1920, και αυτό είναι το όχημα του Ταγκαλάκη, κατασκευαστή αμαξωμάτων από το 1937. Τέμαξ. Σήμερα, η Τέμαξ θεωρείται η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα κατασκευή πυροσβεστικών οχημάτων στην Ελλάδα. Πιο πριν και με την ονομασία Ταγκαλόκη, υπήρξε ένα ιστορικό κατασκευαστή αμαξωμάτων λεωφορείων στη χώρα μα. Το 1922 συνενώνεται με τον. Τουρνικωτή και από το 1925 αρχίζει να χτίζει αμαξώματα λεωφορείων πάνω σε εισαγόμενα σασί. Το 1934 χωρίζει από το συνεταίρο του, φτιάχνει δική του εταιρεία, για περισσότερα από 30 χρόνια. Το 1937 φτιάχνει και το πρώτο επιβατηγό, που δεν προχώρησε λόγω Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1963 μετά από σκληρό ανταγωνισμό με άλλους κατασκευαστές, αλλάζει πορεία και αρχίζει να φτιάχνει και πυροσβεστικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένου και του σασί. Το 1965 δημιουργεί την ΤΕΜΑΞ με αποκλειστική απασχόληση την κατασκευή πυροσβεστικών και συναφών οχημάτων, απασχόληση που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Bioplastic SA, μετέπειτα DIM. Ιδρυτή ιδιοκτήτη ο Γεώργιο Δημητριάδης Το 1958 σε ιδιόκτητο χώρο σχεδίασε και κατασκεύασε ένα ελαφρύ τετράτροχο αυτοκίνητο Mod 505. Λόγω τη αδιαφορία τη κυβέρνηση και των υψηλών εκείνη την εποχή φόρων για τα αυ αυτοκίνητα, αναγκάστηκε να στραφεί στην κατασκευή τρίκυκλων. Βλέποντα τι διευκολύνσει που του παρήχε η τότε ισχύουσα νομοθεσία για τα τρίκυκλα, αγοράζει από τη γερμανική, Fulda Mobil την άδεια κατασκευή ενό μικρού τρίτροχου επιβατικού οχήματο. Το 1977 ο Γιώργο Δημητριάδη αλλάζει το όνομα τη εταιρεία σε, DIM Motor, και αρχίζει η κατασκευή ενό, πάλι περίεργου οχήματο, του DIM 652. Η παραγωγή και η ζωή αυτού του μοντέλου ήταν μικρή και κάπου εκεί τελειώνει και η DIM. Αλτα. Εταιρεία κατασκευής και συναρμολόγηση μοτοποδηλάτων στην Αθήνα από το 1962. Κατασκεύαζε τα δίκυκλα μοτοποδήλατα Αλτα 50, κυβικών εκατοστών. Τρίκυκλα φορτηγάκια με δίχρονο μοτέρ, τα τρίκυκλα φορτηγά Αλτα 700 τρακ, με τετράχρονο μοτέρ BMW 700 και δυνατότητα φορτίου 800 κιλά. ΝΑΜΚΟ, National Motor Company, off ιδρύθηκε από τους αδελφούς Κοντογούρη που είχαν απασχόληση με το αυτοκίνητο από το 1950. Το 1957 ο Κοντογούρης αποκτά τα δικαιώματα βιομηχανικής κατασκευής από τη Γιλφριντ Φέρανχαϊτ, ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων. Το 1961 δημιουργείται στη Θεσσαλονίκη το πρώτο εργοστάσιο, με την ονομασία «Forco», όπου αρχίζει η κατασκευή του οχήματος με το όνομα «Formobile». Αυτό το πάρα πολύ καλό για την εποχή του όχημα, δεν παίρνει έγκριση στην Ελλάδα, παρά την καλή υποδοχή που του έγινε, και όλη η παραγωγή κατευθύνεται στο εξωτερικό. Η ΝΑΜΚΟ παράγει το μικρό πόνη σε ολοκένουργιο εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη και αμέσω γίνεται μεγάλη επιτυχία. Είναι τόσο πετυχημένη η σχεδίαση, η κατασκευή και τόσο χαμηλό το κόστο αγορά και χρήση, που πουλάει σε μεγάλα νούμερα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, υπήρξαν και εξαγωγέ στην Αμερική παρήχθησαν και επολύθησαν πάνω από 30.000 πόουνι. Το 1978 η ΝΑΜΚΟ επεκτείνεται σε ειδικά οχήματα σου ειδική πατέντα, με ειδικέ οβρόοντα αναρτήσει, πολλαπλών χρήσεων και αναγκών. Αρχίζει η κατασκευή επιτυχημένων προτύπων οχημάτων 4x4 και 6x6, από 3 ω 6,5 τόνου. Σχεδιάζει και κατασκευάζει ειδικά στρατιωτικά οχήματα θωρακισμένα ή μη όπω το Πάνθαρ, δύο επιτυχημένα πρωτότυπα, το ΤΑΦ και το Ακύλη, Δυστυχώ, εκείνη την εποχή το κράτο ετοιμάζει την κρατική έλβο, με αποτέλεσμα να δοθούν ελάχιστε παραγγελίε για το φορτηγό. Κι όμω, η εταιρεία διασώθηκε. Δεν ήταν δυνατό να κερδίσει από την παραγωγή αυτοκινήτων, κέρδισε όμω από την πώληση τεχνογνωσία. Από το 1994 το πρώτο Super Pony βγήκε από τη γραμμή παραγωγή του βουλγαρικού εργοστασίου, που αγόρασε και χρησιμοποιεί την ελληνική τεχνογνωσία τη ΝΑΜΚΟ. Εμπορική αυτοκίνητων. Ήταν μια μεγάλη εταιρεία με μοντέρνο εργοστάσιο βόρεια της Αθήνας. Μετά από συμφωνίες με ξένες εταιρείες αγόρασε την άδεια συναρμολόγησης αυτοκινήτων εδώ, με μεγάλη προστιθέμενη αξία. Κατασκευάστηκε μεγάλος αριθμός από Mazda 323, Opel KDD, κατασκευάστηκε επίσης μεγάλος αριθμός από φορτηγάκια Mazda μερικά από τα οποία κυκλοφόρησαν με το σήμα, Gresda. Δηλαδή από το αρχικό Gris και Mazda. Η εταιρεία αντιμετώπισε σειρά εργασιακών προβλημάτων, απεργίε το 1980. Το 1985 η εταιρεία αναγκάστηκε να σταματήσει τι εργασίε τη. Ήταν λυπηρό το τέλο τη εταιρεία, ειδικά στι αρχέ του 1980 που πολλέ ξένε αυτοκινητοβιομηχανίε ζήταγαν συνεργασία με ελληνικέ βιομηχανίε. Το άδικο με τη συγκεκριμένη εταιρεία ήταν ότι αναγκάστηκε να κλείσει όταν ήταν στα πρόθυρα συμφωνία με τη Hyundai για δημιουργία γραμμή παραγωγή τη μοναδική στην Ευρώπη των πορεάτικων αυτοκινήτων. Auto Ου ιδρύθηκε στα τέλη τη δεκαετία του 80 από πρώην στελέχη τη αυτοκινητοβιομηχανία τη Ελλάδο που μόλι είχε κλείσει. Οι πρώτε παραγωγέ ήταν η κατασκευή των Fiat Scout και Amico που αποτελούσαν παραλλαγέ βασισμένε στα Fiat 127. Από το 1981 έως το 1985 κατασκευαζόταν πλήρως στην Ελλάδα το Ζήμπρα, πιο το 1985 κατασκεύασε και το Λαντανίβα. Οι εργασίε τη εταιρεία και το κλείσιμο του εργοστασίου έγινε το 1995. Νισάν. Τέοκαρ. Πιο το 1978 ο Θεοχαράκη δημιουργεί την Τέοκαρ και την Τέκομ. Χτίζει εργοστάσια σε κοντινή σχετικά απόσταση μεταξύ του, που το πρώτο έχει σαν σκοπό τη συναρμολόγηση αυτοκινήτων τη Νισάν. Το δεύτερο η ΤΕΚΟΜ έχει την υποχρέωση να κατασκευάζει καθίσματα και αρκετά άλλα τμήματα των αυτοκινήτων που συναρμολογούνται στην ΤΕΟΚΑ. Το 1980 βγαίνει από τη γραμμή παραγωγή το πρώτο από μια σειρά μοντέλων τη Νισάν. Το 1995 η παραγωγή σταματάει για φορολογικού λόγου. Το εργοστάσιο τη ΤΕΟΚΑ, το οποίο έχει υποστεί σειρά μοντερνισμών, διαλύεται στα έξω, συνετέθηκε πολίτε στη Ρωσία. Το εργοστάσιο τη Τέλομ συνεχίζει να λειτουργεί κατασκευάζοντα πλέον έπιπλα δέρματα και aftermarket καθίσματα αυτοκινήτου. Enfield, New Orion. Η Enfield Automotive, Limited, με έδρα το Λονδίνο, ειδικευόταν στη σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρικών αυτόνομων αυτοκινήτων. Το 1972 εξαγοράστηκε από του αδελφού Γκουλανδρή, οι οποίοι τη μετονόμασαν σε Enfield New Orion. Μετέφεραν τη γραμμή παραγωγή σε τμήμα των αυπηγείων Σύρου ένα από τα μοντέλα που δέχτηκαν τι σχεδιαστικέ περιποιήσει του Έλληνα βιομηχανικού σχεδιαστή ήταν το Ε8000. Επρόκειτο για αυτοκίνητα με μπαταρίε με μέγιστη τελική τα 65 χιλιόμετρα ανά ώρα και αυτονομία 110 έω 130 χιλιόμετρα. Από τη μία πλευρά δεν πήρε έγκριση τύπου στην Ελλάδα και από την άλλη είχε σχετικά υψηλή τιμή του, με αποτέλεσμα να βγουν λίγα κομμάτια που αγοράστηκαν από τα αγγλικά ταχυδρομεία. Για του παραπάνω λόγου σταμάτησε η εξέλιξή του και σύντομα η παραγωγή του. Ο σχεδιαστή Γιώργο Μιχαήλ εκτελώντα παραγγελία των γουλανδρίδων σχεδίασε και κατασκευάστηκαν δύο πρωτότυπα πολυτελή παντό εδάφου οχήματα με θηριώδει κινητήρε, τα Σικαγώ. Ένα από τα ήταν το New Ράιεν Σικαγώ, είναι υποφύλαξη σε αποθήκε του ΟΔΙ στην Αμιγδαλέζα. Η συνέχεια, στο δεύτερο μέρο.